κύριος Γεράσιμος Βουδούρης. Καλημέρα σας, κύριε Βουδούρη. Καλημέρα. Όπως πάντα παρών σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου μας. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, κύριε Βουδούρη, έτσι. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος που επιτέλους, μετά από πολλές συζητήσεις για θέματα που αφορούν τα παιδιά μας, γιατί και τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες, παιδιά μας είναι. Φυσικά. Δεν έχει σημασία αν είναι άλλων οικογενειών, είναι παιδιά μας για το Δήμο. Μετά λοιπόν από πολλές συζητήσεις για διάφορες παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε, ξεκινάει σήμερα η πρώτη, το Τζάμπολ Αγάπης. Είναι μία... Εξηγήστε μας λιγάκι τι είναι το Τζάμπολ Αγάπης. Το Τζάμπολ Αγάπης είναι μία δράση η οποία θα γίνεται μεταξύ τυπικών παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να αποκτήσουν την αλληλεγγύη που χρειάζεται και βέβαια και την αγωνιστική και αθλητική δράση. Αυτό έχει γίνει σε πολλούς δήμους, γίνεται και στο δικό μας δήμο τώρα. Συνέβαλε σε αυτό βεβαίως όχι μόνο η πρωτοβουλία της κυρίας Σιρογιάννη και της κυρίας Σταυρίδου, αλλά και στο ότι στη συζήτηση που κάναμε με τον Δήμαρχο έγινε αποδεκτό και βέβαια βρέθηκε και ο τρόπος προκειμένου να μπορούμε να έχουμε τους προπονητές που χρειάζεται, γιατί ξέρετε... Γιατί είναι εξειδικευμένοι αυτοί οι προπονητές. Ακριβώς, χρειάζονται εξειδικευμένοι προπονητές και αυτό έγινε μέσα από το λογαριασμό του ΔΟΠΑΠ. Μπράβο στο ΔΟΠΑΠ λοιπόν, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε και τον ΔΟΠΑΠ και τον κύριο Λουκάτο, διότι δεν είναι ξεχωριστά κομμάτια αυτά στην πόλη μας. Δημοτικός οργανισμός είναι. Ναι, είναι δημοτικοί οργανισμοί όπως και ο Καβουνίδης και όλοι που συμβάλλουν στο να φτιάξουμε μια πόλη που θα είναι φιλόξενη, θα είναι μια πόλη η οποία θα έχει αγάπη για τους πολίτες, αλλά κυρίως θα έχει αγάπη για τα παιδιά. Έχουμε σκοπό να φτιάξουμε το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Πού θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει μέσα από μια συμφωνία που θα κάνουμε με την Παμακάριστο και βέβαια νομίζω ότι έχει φτάσει και εκεί το πλήρωμα του χρόνου να το ξεκινήσουμε σε πολύ σύντομο χρόνο. Θα δείτε ότι η φροντίδα του Δήμου για όλες τις ηλικιακές, για όλες τις ηλικίες θα είναι τεράστια, διότι είπαμε, δημιουργούμε μια πόλη η οποία θα είναι φιλόξενη και θα έχει αγάπη στους πολίτες. Συγχαρητήρια και πάλι.